2.000 εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συνταξιούχοι και φοιτητές συμμετείχαν στη γενική απεργία διεκδικώντας μισθολογικές αυξήσεις, υψηλότερη χρηματοδότηση σε παιδεία και υγεία αλλά και περιορισμό της ακρίβειας. Να πρωτοφωνάξουμε για τα κοινωνικά ζητήματα όπου ο κόσμος στενάζει. Το δημόσιο και δωρεάν αγαθό της υγείας σιγά σιγά καταργείται, ιδιωτικοποιείται. Στο κέντρο της Αθήνας έχουν συγκεντρωθεί τα εργατικά συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας, ζητώντας αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να ακουστεί η φωνή της εργασίας που ζητάει πραγματικές αυξήσεις. Ανάμεσα στα αιτήματα των συνδικάτων, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και χορήγηση όλων των μισθολογικών κλιμακίων. Η κυβέρνηση καταθέτει ένα προϋπολογισμό στη Βουλή που ζητά 1,5 δισεκατομμύριο περισσότερο από φόρο προστιθέμενης αξίας και 1 δισεκατομμύριο περισσότερο από φόρο εισοδήματος. Την επόμενη εβδομάδα ανοίγουμε διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Κάτι που αρνείται πεισματικά ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δώστε λεφτά για μισθούς, για την παιδεία, για την υγεία και όχι για τον πολέμο τα σφαγεία. Είμαι στο πλευρό των εποχικών πυροσβεστών που ακόμη δεν έχει λυθεί το ζήτημά τους. Η Νέα Αριστερά θα δώσει τον αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Αύξησης των μισθών, αυτή είναι η απέτηση των εργατών. Μαζική συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποίησεις και στη Θεσσαλονίκη με προσωπικό ασφαλείας πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων του ΑΣΤ. Το διεκδικητικό πλαίσιο τα ζητήματα είναι πρώτα απ' όλα τα εργασιακά. Εργαζόμενοι από όλους τους κλάδους συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση και πορεία της Πάτρας πλημμυρίζοντας τους δρόμους.